Θα πάμε στους εθελοντές του Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα θα πάμε στην Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας 1 Ρεθύμνου και βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει μια συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας με φόντο την εορταστική περίοδο. Και βέβαια έχουν εισέλθει εθελοντές, μιλήσαμε και την περασμένη εβδομάδα για αυτό το μεγάλο, το γιγαντιαίο κίνημα εθελοντών που έχει το Ρέθυμνο. Έχουν εισέλθει λοιπόν οι εθελοντές στην εορταστική περίοδο με αυτόν τον τρόπο. Σε μία στιγμή, σε μία περίοδο, σε μέρες πραγματικά δύσκολες για εκατοντάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν βιοποριστικά προβλήματα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Καπετανάκη, πάμε στον συντονιστή της εθελοντικής οργάνωσης. Πώς είστε, κύριε Καπετανάκη? Καλησπέρα σας. Καλά, μια χαρά είμαστε. Είμαστε καλά και εμείς όσο βλέπουμε αυτές τις δράσεις και συνομιλούμε με ανθρώπους, εθελοντές ευαίσθητους δίπλα στον συνάνθρωπο, ειδικά την περίοδο των γιορτών, με αυτό το ξεχωριστό οικογενειακό κλίμα, είμαστε και εμείς καλά. Για πείτε μας λίγο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας, εκ μέρους όλης της ομάδας και των συντονιστών και των μελών της εθελοντικής οργάνωσης. Κοιτάξτε να δείτε, γενικά η ομάδα μας προσπαθεί να βοηθήσει σε όλους τους τομείς, είτε αυτό αφορά πολιτική προστασία, είτε αφορά καιρικά φαινόμενα, είτε αφορά το ευαίσθητο κομμάτι που λέγεται άνθρωπος, το οποίο όλοι μας πρέπει να βοηθάμε. Γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλοί και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες. Κάποια στιγμή ο κύριος Λιονής, ο Χρήστος, ο γιατρός μου, είχε πει ότι είναι περίπου στις 8.000 οικογένειες στην Κρήτη, οι οποίες είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Νομίζω είναι ένα νούμερο που μας φοβίζει όλους. Οπότε έπεσε η ιδέα στο τραπέζι από τους συντονιστές να κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε όσο μπορούμε κάποιους ανθρώπους με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Μάλιστα, ανθρώπους που βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα στο Ρέθυμνο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται από την ποσότητα των υλικών που θα μαζευτούν και τροφίμων. Θα δοθούν σε προτεραιότητα στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ρεθύμνου και αν υπάρχει ποσότητα θα δοθούν και σε κάποια συσίτια. Αυτός δεν είναι και ο ρόλος γενικά και ο σκοπός μιας εθελοντικής ομάδας? Σε δύσκολες στιγμές να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο, το έχουμε πει κύριε Καπετανάκη πάρα πολλές φορές. Θέλω λίγο να περάσουμε, να ξαναπούμε, να εστιάσουμε πάλι στο πρακτικό σκέλος. Δηλαδή, πού μπορούμε να απευθυνθούμε, πού μπορούμε να σας βρούμε, πού μπορούμε, όταν λέμε τρόφιμα μακράς διαρκείας, δηλαδή κάποια παραδείγματα. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε τρόφιμα τα οποία λήγουν, κρατάνε ας πούμε για 2-3 χρόνια, τα οποία δεν θα μείνουν τόσο, αλλά εμείς τα έχουμε για να είμαστε ασφαλείς και σίγουροι ότι δεν θα βλάψουμε κανένα και θα είναι όλοι ασφαλείς. Είναι ρύζια, μακαρόνια, αλεύρια, ζάχαρες, είναι διάφορα είδη, τα οποία είναι συσκευασμένα, είναι και ασφαλή. Και μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν όποτε καταστεί ανάγκη από αυτούς. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να δούμε και το αποτέλεσμα, να σταθούμε λίγο και στον απόϊχο της πρωτοβουλίας. Να είστε καλά, κύριε Καπετανάκη. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και καλούμε όλο τον κόσμο να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε θερμά.